Όμως έχουμε τον κύριο Σπύρτζη στην άλλη γραμμή. Καλημέρα σας κύριε Σπύρτζη. Καλημέρα κύριε Κουαλή. Καλημέρα κύριε Σπύρτζη. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλημέρα, καλό τι κάνετε μήνα. Κύριε Υπουργέ, καλά. Καλά, μια χαρά εσείς. Λοιπόν, πάμε πρώτα λίγο στο αντικείμενό σας, μετά θα έρθουμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε τον κύριο Καραμαλή χθες να παρουσιάζει το σχέδιο αυτά με τα επιπλέον λεωφορεία που θα βγουν στο κέντρο της Αθήνας. Από σήμερα άρχισαν να βγαίνουν, μέχρι το τέλος του χρόνου λένε ότι θα είναι γύρω στα 500 μαζί με το leasing και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Θεωρείτε ότι θα δώσει μια ανάσα αυτό? Θεωρείτε ότι άργησαν τα πράγματα, έπρεπε να γίνουν πιο νωρίς? Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Να κάνω καταρχήν μια παρατήρηση. Το αντικείμενό μου αυτή τη στιγμή έχουμε άρχη προστασία του πολίτη. Σωστό. Λέμε τώρα για το προηγούμενο που σας πει. Που γράψετε ιστορία ως υπουργός εκεί. Και έχετε και εμπειρία και ξέρετε πώς κινούνται και εκεί τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να θεωρώ ότι η κατάσταση στις αστικές δυναμίες έφτασε στο προχωρητό με μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης. Γιατί σταμάτησε μία σειρά από διαδικασίες που όφελε να τις έχει ολοκληρώσει εδώ και αρκετούς μήνες. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα μόνο, είναι ότι ακόμη και στην καθημερινή διαχείριση δεν γίνονται αυτά που έπρεπε να γίνουν για να προστατευτεί και η δημοσιογραφία και οι πολίτες και οι οργανισμοί των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή. Και πάντα πιάσουμε ένα. Mm-hmm. Έτσι για να βγάλουμε και μία εκπομπή. Έτσι. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουρέη? Βεβαίως, μα θέλουμε σημεία-σημεία, συγκεκριμένα παραδείγματα. Ωραία. Το πρώτο πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, γιατί είμαστε σε μια βαθιά υγειονομική κρίση, βαριά, είναι ότι δεν γίνονται πολύ μάστα λεωφορεία. Δηλαδή, στον καιρό που θα έπρεπε να γίνονται σε 2-3 φορές την ημέρα, δεν γίνεται καμία. Μάλιστα. Σήμερα δεν γίνονται πολύ. Μάλιστα, το θέσουμε αύριο. Θα έχουμε εδώ τον κύριο Καραμαλή. Εάν δεν γίνεται αυτό, είναι σημαντικό. Αλλά... Να το θέσουμε και να το ψάξετε. Βεβαίως θα το. Ούτε στις δηλώσεις του κύριου Καραμαλή. Ναι, να το ψάξουμε, βεβαίως. Είναι σημαντικό. Τώρα δεν γίνεται με COVID. Ακριβώς. Δεύτερο. Δεν γίνεται με COVID. Δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι πολλές διαδικασίες και στον. Στους δημόσιους οργανισμούς της αστικής κοινωνίας, όπως είναι η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, καθυστέρησαν δραματικά οι προμήθειες νέων λεωφορείων που όφελε η κυβέρνηση να εκπροχωρήσει. Βρήκε ένα διαγωνισμό από εμάς σε εξέλιξη. Είχαν γίνει ενστάσεις από δύο εταιρείες στην δευτεροβάθμια κοινωνία, στην είναι έξω από τους οργανισμούς στην αρμόδια φορέα. Δικαιώθηκαν σε δύο σημεία. Ο κύριος Καραμαλής και το Υπουργείο θα μπορούσε με πολύ μεγάλη άνεση είτε να αποδεχτεί την απόφαση και να συνεχίσει αυτό το διαγωνισμό, είτε να τον διακόψει όπως έκανε και να επαναλάβει αμέσως τον διαγωνισμό. Δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Και δεν έκανε τίποτα από τα δύο, γιατί κύριε Τάκη, στις αστικές κοινωνίες δυστυχώς είχαμε πορούς που παλαιοκομματισμός για ευνόητους λόγους είχε ανοιχτεί πάρα πολλές διαδικασίες και πάρα πολλές ομάδες να σπαταλούν το δημόσιο χρήμα. Μάλιστα. Να σας πω ένα παράδειγμα και θυμάστε τι είχε γίνει τότε στην δημοσιότητα, τι γινόταν με τα πλαστά εισιτήρια. Ναι, βέβαια, το θυμάμαι. Που και τα μεγάλη τομή. Μέχρι που κάναμε τη μεγάλη. Να σας πω κάτι. Συγγνώμη, Χριστίνα, αν έχετε την καλοσύνη, αν έχετε hands free, βγάλτε το για να ακούγεται πιο καθαρά, γιατί ακούγεται λίγο αποκομμένος ο ήχος. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, μέχρι που κάναμε τη μεγάλη τομή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και που δεχτήκαμε πολύ μεγάλη επιτυχία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η συντηρητική πλειοψηφία για το ηλεκτρονικό εισιτηρίο δεν ήταν ο ένας μήνας. Ή ο 1,5 μήνας που ταλαιπωρήθηκε το επιβατικό κοινό για να βγάλει την καρδά. Ναι, αλλά πώς γίνεται τα έσοδα να ήταν τότε πολύ λιγότερα από σήμερα. Τι λέτε τώρα? Γιατί σπάγαμε κυκλώματα που λιμένονταν εκατοντάδες μήνες. Σε αυτό έχετε δίκιο. Δηλαδή, κυρία Κοραή, για να έχετε εικόνα, τα έσοδα μετά το ηλεκτρονικό εισιτήριο αυξήθηκαν. Αυξήθηκαν πάρα πολύ. Λογικό. Παρότι δώσαμε
σε όλους τους άνεργους στην Αττική κάρτα να μπορούν να μετακινούνται, δεν υπήρχε αυτό παλιά, να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα τώρα, ευρωπαϊκή με αξιοπρέπεια. Αυξήσατε όμως το εισιτήριο. Το αυξήσατε λίγο. Τσίμπησε. Από την πλευρά του Υπουργείου Μεταφορών αυξήθηκε ποτέ καθόλου μειώσιμη. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Αυξήθηκε, ήταν το φυσικό. Η συλλογική είναι όπως λέει και ο Μητσοτάκης εδώ. Δεν είναι. Και άλλο υπουργό. Ναι. Όχι, για να παρεξηγηθώ. Ακούστε, όχι. Οι άνθρωποι που καθημερινά χρησιμοποίησαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν αυτοί. Τώρα πάμε λίγο στο σήμερα, κύριε Υπουργέ. Διότι η κάρτα κρατήθηκε εκεί που ήταν. Πέρα από αυτά που έγιναν και που τα επισημαίνετε, θεωρείτε ότι θα... Όχι, όχι, άλλο λέω, άλλο λέω. Όχι, δεν λέω για τα δικά σας, λέω για τα σημερινά. Ναι, να περάσουμε σε αυτό. Πρέπει να τα συζητάμε. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Και να παραδεχτούμε και που κάναμε εμείς, δηλαδή δεν υπάρχει το φυσικά, εγώ λέω τώρα με τις όποιες... 15 μήνες, ακριβώς, 15 μήνες τώρα. Δεν είναι λίγοι 15 μήνες. Okay. Άλλο λέω, με τις όποιες καθυστερήσεις υπήρξαν, θεωρείτε ότι η επιλογή αυτή, η λύση αυτή που δόθηκε θα βοηθήσει καθόλου την κατάσταση? Η λύση αυτή που δόθηκε είναι απαράδεκτη και μπορούμε να δεχτούμε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Ερώτημα πρώτο. Πρώτο. Και στη Θεσσαλονίκη, παράνομα, μπήκε ο Δήμος να αγοράσει λεωφορεία. Δεν αγόρασε αιτία. Με leasing, πήρε από τη Λειψία. Έχει κάνει 15... και αγορά. 15 ετίας. Από τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου, δεν μπορεί να αγοράσει λεωφορείο για να κάνει δώρο στον. Κοιτάξτε, εγώ ξέρω, ο ίδιο μου είχε πει να το να λέμε να. Μήπω εγώ δεν το ξέρω καλά. Ό,τι με είναι leasing, από. Το... Πώ έχει σημασία. Άλλο είναι το leasing, είναι δεν το φορτώνει. Ναι, βέβαια. Κοραή, είναι αλλά άλλο είναι leasing, άλλο η αγορά. Ναι, το leasing είναι το παίρνω για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η αγορά είναι φορτώνω με το τη Σακαράκα. Να σας το ξαναπώ. Ναι. Τη Σακαράκα τη φορτωθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, μέσω του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και πάμε να φορτωθούμε και άλλες. Ναι, αλλά και επί Παπά είχε αντιναχθεί στον αέρα. Ο κόσμος ήταν έξαλλος. Δεν τα ξεχνάμε και αυτά. Να κάνετε και μια αυτοκριτική. Αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία φύγει από τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, τα πόσα χρόνια του κυρίου Παπά εκεί. Φταίει για τα 40 χρόνια. Πάμε στο σήμερα καλύτερα γιατί. Για τα 40 χρόνια των ομάδων που λιμένονται από τις κοινωνίες, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα. Τώρα να πούμε κύριε Υπουργέ για το σήμερα. Μην ξαναπάμε πάλι στο πίσω. Όχι, να πάμε στο σήμερα. Και στο λοιπόν, σήμερα, πείτε μας τώρα για την επιλογή της σημερινής κυβέρνησης, θέλω να μου πείτε τα τρία σημεία στα οποία διαφωνείτε. Λοιπόν, ότι η επιλογή της σημερινής κυβέρνησης είναι απόλυτα λαθεμένη. Πρώτον, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει. Για πόσα χρόνια θα είναι το λύση. 2 χρόνια, είπε ο κ. Καραμαλής. Μάλιστα. Σε τι λεωφορεία. Σε λεωφο... Είναι η συντήρηση μέσα. Ναι, είπε ότι είναι η συντήρηση μέσα. Ότι δεν θα πληρώσουμε ούτε ευρώ στο σέρβις. Αυτό είπα. Μην είστε σίγουρος. Σας λέω ότι έχει πει δημοσίως. Να είστε εκεί και να τον ελέγχετε. Ναι. Δεν είναι καλό. Δημοσίως το έχει πει. Ναι. Οι δικές μας προφορίες λέει ότι σε συγκεκριμένους συνδικαλιστές είπε ακριβώς ανάποδο. Ωραία. Καλά κάνετε και μας το λέτε για να το θέσουμε αύριο. Να το ρωτήσω. Να το είπε στους συνδικαλιστές τη ΟΣΥ ότι αυτά τα λεωφορεία που έχει με leasing τη συντήρηση που την έχουν στην ΟΣΥ ή στο leasing. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί αν δεν το έχουν στο leasing. Υπάρχει θέμα. Βεβαίως υπάρχει θέμα. Φυσικά. Εμένα χθες πάντως μου είπε ότι είναι στο leasing. Θα τον ρωτήσουμε αύριο. Αφού λέτε ότι είπε κάτι άλλο στους συνδικαλιστές. Άλλο. Μπορεί κάποιοι συνδικαλιστές να το λένε επίτηδες. Ναι, βέβαια. Αυτό δεν το έχει πει. Άλλο θέμα που εντοπίζετε. Άλλο θέμα που εντοπίζουν είναι τα κτέλια Αττικής. Δηλαδή. Και πραγματικά απορώ πώς μπορεί να γίνει σύμβαση με τα κτέλια Αττικής και οποιοδήποτε δημόσιο φορέα, όταν τα κτέλια Αττικής έχουν, αν θυμάμαι καλά, πριν λίγα χρόνια ήταν η πρώτη φορά μετά από δεκαετίες για να δούμε τι γίνεται στον χώρο των αστικών συγκοινωνιών και ποιος φταίει γι' αυτό. Ήταν η πρώτη φορά γιατί είχαν μια πολύ κακή διαχείριση στα οικονομικά τους, με προβλήματα και στα μέλη τους. Χρωστούσαν το 1% στην περιφέρεια Αττικής
του στέφτει πρόστιμο για πρώτη φορά, επί ένα μόνο, και κανεί δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τι γίνεται με τα κταματική. Τι γίνεται, πόσα χρωστάνε, αν συνεχίζουν και χρωστάνε στο ελληνικό δημοσίο, αν συνεχίζουν με την κακοδιαχείριση που είχαμε. Και υπάρχει και ένα θέμα, κύριε Πέτρη. Εμεί φροντίσαμε σε όλα τα λεωφορεία τη ΟΣΥ να υπάρχει σύστημα τηλεματική και να υπάρχει και το σύστημα τηλεφωνικού εισιτήριου. Ναι. Το σύστημα της τηλεματικής, εκτός από να εξυπηρετεί τους πολίτες για να ξέρουν σε χρόνο online πότε έρχεται ένα λεωφορείο και να μην περιμένουν στάση όπως γινόταν για λεωφορείο. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αν θα υπάρχει και στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ το ίδιο. Δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει. Διότι ο νόμος ο δικός μας προέβλεπε όλα τα ΚΤΕΛ να έχουν τέτοιο σύστημα δραστηριότητα ΚΤΕΛ και η Νέα Δημοκρατία φρόντισε το πρώτο που έκανε τον νόμο για τις άδειες οδήγησης, τους νόμους που προβλέπαν τον εξορθολογισμό των αστικών συγκοινωνιών, το ΚΤΕΛ κτλ. Ωραία. Λοιπόν, να τα πάει στη γωνία. Τα κρατάμε όλα αυτά τα ερωτήματα που θέσατε, κύριε Υπουργέ, για να τα θέσουμε αύριο στον κύριο Καραμαλή για να πάρετε και απαντήσεις. Υπάρχουν, κύριε Τάκη, υπάρχουν και μερικά θέματα που είναι πολύ πιο σοβαρά. Όπως ο ΟΑΣΑ για την ημέρα μας έχει ξεκινήσει ένα συνολικό πρόγραμμα αναδιάθρωσης των γραμμών και των λεωφορείων στην Αττική. Διότι δεν μπορεί να έχουμε προαστιακό, δεν μπορεί να έχουμε μετρό τόσο εκτεταμένο, δεν μπορεί να έχουμε τραμ, αστικά λεωφορεία και να μην υπάρχει τρόλεϊ και να μην υπάρχει συνεργασία των φορέων μεταξύ. Ωραία, βάλτε μια τελεία σε αυτό. Η αναδιοργάνωση, θέλω να το καταλάβετε λίγο γιατί... Ναι, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλουμε να σας θέσουμε και ακόμη μια ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που θέσατε. Βάλτε, θα τα ρωτήσουμε αύριο για να πάρουμε και εμείς και εσείς απαντήσεις. Να πω... Δρομολόγια από τη Σαρονίδα, δρομολόγια... Μα τώρα αυξάνονται υποτίθεται. Αυξάνονται τα δρομολόγια. Κόβονται, λέτε εσείς. Κόβονται και να το... Κύριε Σπίτζη, εσείς θα προτείνατε λόγω COVID και αύξησης των κρουσμάτων να επανέλθει η χωρητικότητα, ας πούμε, στο 50% και να κλείσουμε έτσι το θέμα το για να περάσουμε στα άλλα πολιτικά θέματα. Νομίζω, ναι, ότι πρέπει να μειωθεί η χωρητικότητα και αν θέλετε τη γνώμη μου, κυρία Κοραή, ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αλλά και αυτό το κατέληξε ο κ. Καραμαλής. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πηγαίνει η αστυνομία μέσα στο λεωφορείο για να κατεβάζει πολίτες. Υπάρχει ηλεκτρονικό εισιτήριο. Το σύστημα με μια μικρή, αν θέλετε, ενημέρωση, ωραία, μπορεί ο οδηγός να είναι ενήμερος για τον ακριβή αριθμό των επιβατών που είναι μέσα στο λεωφορείο. Πολύ ωραία. Και, λοιπόν, επειδή μία ερώτηση. Επειδή δύο, έχουμε πολιτική, τρία λεπτά ακόμη, είναι, έχουμε... θέλουμε να μας πείτε, υπάρχει μία πολύ μεγάλη αντίδραση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, για την χθεσινή ανάρτηση του κυρίου Πολάκη για τους μαυροσκούφιδες, τον Εμφύλιο, τον Βελουχιώτη και όλα αυτά. Εσείς είστε και φίλος του κυρίου Πολάκη και προσωπικός και πολιτικός. Θεωρείτε ότι κάνουν ζημιά όλα αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ? Θα μου επιτρέψει την Ιετάκη, δεν την είδα την ανάρτηση. Είναι από τις λίγες. Να σας τη διαβάσω, δεν έχω πρόβλημα. Να σας τη διαβάσω. Αλλά... Κομματικούς επιτρόπους, ιδεολογικούς υπεύθυνους έχουμε πολλούς. Καπετάνους λίγους, αλλά έχουμε. Μαυροσκούφιδες έχουμε ελάχιστους και αυτούς κυρίως χρειαζόμαστε την άλλη φορά. Γι' αυτό στριφογυρίστε. Εμείς δεν θα κάνουμε μητρών στελεχών κλπ. Είναι πολύ ξεκάθαρος ο κύριος Πολάκης, δεν είναι... Τώρα... Νομίζω ότι στην υπερβολή του κύριος Πολάκης έκανε ένα παραλληλισμό που είναι πολύ εύκολα παρεξηγήσιμο. Ναι, αλλά πολλές υπερβολές και πολλοί παραλληλισμοί. Ναι, αλλά κύριε Τάκη, ξέρετε, στην ουσία μαύρους κούφιδες και όλα τα υπόλοιπα και κομματικούς στρατούς και διώξεις δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία έκανε και κάνει. Και τώρα έχει διώξει. Και αν θέλετε την άποψή μου, μην ρωτήσετε κάποιον που είναι στέλεχος δημόσιας διοίκησης και έχει μια τοποθέτηση σε κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης. Ρωτήστε τους ίδιους τους ανθρώπους, τους συνδικαλιστές, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Εγώ ξαναρωτάω όμως, αυτές οι υπερβολές του κυρίου Πολάκη πια κάνουν κακό στο προφίλ που θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας? Νομίζω ότι οι υπερβολές από όλες τις πλευρές σε όλα τα κόμματα δεν κάνουν καλό. Απευθύνονται σε ένα στενό ακροατήριο κομματικό και δεν κάνουν καλό στην ευρύτερη κοινωνία και στο πολιτικό κλίμα που
νομίζω ότι πρέπει να οικοδομήσουμε όλοι μαζί. Ωραία. Και η τελευταία ερώτηση, αλλά σας παρακαλούμε σε έναν τίτλο. Κακώς ο κύριος Τσακαλώτος μίλησε για την, ότι πρέπει η λέξη πολιτικός απατεώνας να μην να χρησιμοποιείται με φιδό. Κυρία Κοραέ, να σου πω κάτι. Έχω τοποθετηθεί για το. Νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα και οι ό,τι διαφωνήσεις πρέπει να συζητούνται στα όργανα του κάθε κόμματος. Και όχι μέσω Facebook ή μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Θεωρώ όμως ότι ο μικρόκοσμος του κάθε κόμματος το μόνο που αφορά είναι τους λίγους ανθρώπους του κάθε κόμματος. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Έχει άλλα προβλήματα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σπίρτζη, πάρα πολύ. Έχουμε εδώ. Και να μας ακούσετε αύριο, διότι θα τα ρωτήσουμε όλα αυτά στον κύριο Καραμαλή για να πάρετε κι εσείς και εμείς απαντήσεις. Μπορώ να σας πω με ακρίβεια τις απαντήσεις του κύριου Καραμαλή. Καλά, αφήστε να τις πει πρώτα αυτό. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Αλλά θα του κάνετε μία ερώτηση ακόμη. Δεν έχουμε χρόνο, αλήθεια σας λέω. Το διαγωνισμό για τα λεωφορεία. Θα το κάνει, θα την κάνει. Θα το πούμε. Λοιπόν, ναι, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Θα την κάνουμε και περιμένουμε και τα μηνύματά σας.